Ένα δέρμι τελείωσε, δεν τα κατάφερε βέβαια η ομάδα σας, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε καλό ρυθμό. Ξέρω τι είδατε εσείς. Θα έλεγα ότι εμείς σήμερα από το παιχνίδι ουσιαστικά είδαμε τις αδυναμίες που είχαμε όλη τη χρονιά για μια ακόμη φορά. Έχουμε παιδιά νέα που έχουν ενθουσιασμό, έχουν ταλέντο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά τις τακτικές καταστάσεις που δημιουργεί το παιχνίδι. Και νομίζω ότι τελικά το παιχνίδι του κέρδισε η καλύτερη ομάδα και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και στο σημερινό αγώνα. Εμείς μείναμε στο πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ. Ο λόγος ήταν ότι απλά ήταν πολύ πιεσμένοι οι παίκτες του αντιπάλου. Δηλαδή, σουτάρανε μόνοι τους και δεν μπορούσαν να βάλουν καλά στη ζώνη που επιλέξαν να παίξουν. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν τρυπήσαν την ζώνη μας, είτε με πάσα στο δέσπο είτε με σπλίτ από την κορυφή, τα σούτ τους ήταν πάλι όλα ελεύθερα και ήταν αυτή τη φορά στο στόχο. Όσο αφορά μια εκτίμηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πλέον είναι εδώ και καιρό τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την άνοδο. Οι δύο ομάδες των Τρικάλων και το Σχηματάρι. Νομίζω δίκαια είναι οι ομάδες που έχουν δείξει το καλύτερο πρόσωπο σε διάρκεια. Η δικιά μας η ομάδα είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά είχε και κάποιες πολύ κακές στιγμές. Και νομίζω ότι τελικά από ένα πρωτάθλημα 24 αγωνιστικό είναι ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Coach, μία ακόμα νίκη, κρατάτε το απόλυτο στην έδρα σας. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Κρατάμε την έδρα μας αλόβητη. Ήταν ένα κομβικό μάτς για μας και γιατί παίζαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά εξέλιξη είναι στο γήπεδο με μια άμυνα η οποία δυσκολεύει κάθε αντίπαλο. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ελεύθεροι μπορούμε στο κομμάτι του ψυχολογικό, αλλά στον πρώτο μήχρονο φαινόμασταν ότι ήμασταν αγχωμένοι, πιεσμένοι και χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο μήχρονο καταφέραμε κυρίως με τον ψηλό, με τον δέσπο να κυριαρχήσουμε κάτω τα καλάθια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μαζέψει τη ζώνη και η συνέπεια αυτού ήταν να σκοράρουμε έξω από τη γραμμή του τριπόδου. Και έτσι άνοιξε λίγο για το ψυχολογικό κομμάτι το δικό μας και συνδυασμό με κάποιες άμυνες και με κάποια ρίσκα που πήραμε στην άμυνα, τη δικιά μας, τα οποία μας βγήκαν και κατά τη διάρκεια του μάτς. Καταφέραμε και κερδίσαμε μια ομάδα που ξαναλέω είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα οι άνθρωποι της δεν πέτυχαν αυτό που περίμενα στην αρχή της χρονιάς, αλλά δεν μπορείς να μην υπολογίσεις. Αποτελείται από πάρα πολύ καλούς παίκτες και έναν προπονητή, πλέον έμπειρο στην κατηγορία. Και αυτό μας δυσκόλευε κατά τη διάρκεια του μάτς. Συνδυασμός υπήρχε ακόμα ένα πράγμα το οποίο ήταν κάποιες απουσίες, βέβαια και η ομάδα της Λευκάδας έχει σημαντική απουσία και εμείς. Και όλο αυτό λίγο αλλάζει όλα, τα rotation, τις προπονήσεις. Οι προπονήσεις δεν πρέπει να είναι όπως πρέπει. Και όσο περνάει ο καιρός, όλο αυτό λίγο βαραίνει. Θέλω να δώσω λίγο συγχαρητήρια στους παίχτες, γιατί κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Η ομάδα αυτή δεν χτίστηκε για να ανέβει κατηγορία, αλλά μην το ξεχνάμε. Οι παίχτες, νομίζω, και η ομάδα γενικά έχει τρυπήσει το ταβάνι της. Παλεύουν κάθε εβδομάδα στην προπόνηση, αυτό δηλαδή είναι που με χαροποιεί. Και προσπαθούμε κάθε Κυριακή να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Προς το παρόν είμαστε καλά, προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια πάνω από την επόμενη εβδομάδα και προχωράμε και βλέπουμε.